είμαι πραγματικά ευτυχισμένος 100%. Όταν είμαι στη θάλασσα και κάνω κάιτ και βγαίνω από το νερό, είναι οι μόνες φορές που θα με δεις να χαμογελάω και να γελάω. Σκάσε μας ένα χαμογελό τώρα, έλα. Για το τι έγινε από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα, άστα, κλάψτα χαράλαμπε. Ούτε διάθεση, ούτε ψυχολογία, αλλά δεν θέλω να σε κουράσω τώρα με κουβέντες περί lockdown και καραντίνας και όλο το κακό συναπάντημα που ζήσαμε. Κυρίως γιατί πλέον όλα είναι ανοιχτά. Εκτός βέβαια από τα tattoo studio. Και για να σου πω την αλήθεια, όλη αυτή η κατάσταση με έχει κουράσει αφάνταστα. Μιζέργησα, ρε παιδί μου. Και κάθεσα και σκέφτηκα, δηλαδή, τι είναι, μόνο η δουλειά είναι που με κάνει ευτυχισμένο? Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει. Οπότε φιλοσοφήθηκα λίγο και επιχείρησα να απαντήσω στο κρίσιμο ερώτημα. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή? Για σένα, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Το νερό. Το νερό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εσένα? Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, η απάντηση του μικρού με ξάφνιασε. Γιατί ενώ ο μικρό κοσμός του μπορεί να αποτελείται από παιχνίδια, σούπερ ήρωες και μαρκαδόρους, δεν περίμενα να απαντήσει με τόσο όριμο τρόπο. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας των 70's, και αυτό το παιδάκι θα έμενε να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το νερό. Του κολυμβητηρίου όμως. Και δώσ' του οι προπονήσεις, δώσ' του οι αγώνες, πάρε και το κυπελάκι, αγοράκι. Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Ωραίο μαλλί. Ήταν όμως το υγρό στοιχείο το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου? Ή αυτό? Και έτσι φτάσαμε στην τρίτη λυκείου στην Αμερική. Ήταν τότε όπου ένας άνθρωπος θα μου άλλαζε τον κόσμο με έναν συγκλονιστικό τρόπο. Ήταν ο κύριος Bryant, ο δάσκαλος των εικαστικών. Το πώς και το γιατί δεν το είχα πολύ καταλάβει τότε. Πω, κοίτα, κοίτα μαλλί. Δεν άλλαξα και πολύ. Όχι ρε, μην σταχωρήσεις. Για κάτω ένα τσιγάρο και φεύγω. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ πέρα στο φίλο μου του Δημητριάδη, ο οποίος σήμερα θα κάνει μια παρουσίαση, την ομιλία του στα TEDx, τα γνωστά TEDx. Και επειδή ο ντόκτορ της τεχνολογίας είναι και futurist, μπορεί να δει το μέλλον δηλαδή, ήρθα για να του κάνω το κέριο αυτό ερώτημα. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή? Έχει αυτό που το ρίχνεις εδώ μέσα. Αυτό από τη μύτη το ρίχνεις, το ανακατεύεις και μετά το ρίχνεις εδώ πάνω σε ένα... Τέλεια. Είναι όλα τέτοια. Το μπανιέν είναι από εκεί? Από εκεί. Απέναντι ακριβώς. Έρχομαι. Πάντα οργανωμένος ο Δημητριάδης. Πάντα. Ωραία. Άρα βγάζουμε αυτό εδώ. Αυτό τι είναι? Περιμένω λίγο τα αποτελέσματα του self-test, του COVID-test και πάω κάτω. Λοιπόν, τέλεια. Δεν έχουμε COVID, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης και είναι, προσέξτε το, digital futurist. Θέλω για λίγο να κλείσετε τα μάτια και να ταξιδέψουμε μαζί πίσω στον χρόνο. Όχι πολύ, πριν 30 χρόνια. Σε ένα Σάββατο του 1991. Δημήτρη, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, θέλω να μου δώσεις έναν χρόνο, να έχω μία παύση. Ναι, φυσικά. Ναι. Ο χρόνος μετράει μας. Ναι, ο χρόνος. 13 λεπτά. Σαν την τρίλη την τρίτη θα το κάνουμε, άσε φίλε, ξέρω. Νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι το όραμα. Να μπορείς να βλέπεις το μέλλον. Αυτό, το όραμα. Αυτά λέει ένας futurist. Ένα φρέτο καπουτσίνο μέτριο, παρακαλώ. Κάτσε να κάνω μία πρόβλεψη. Πρέπει να είναι υπέροχο.
Είχα δίκιο. Αυτό που λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης και η έννοια του να μπορείς να διαμορφώσεις το μέλλον σου είναι μια συναρπαστική έννοια. Νομίζω όμως πως ακόμα πιο συναρπαστική είναι η διαδρομή. Γιατί, κακά τα ψέματα, πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται όπως τα περιμένουμε. Ας πούμε, εγώ δεν περίμενα ποτέ, δηλαδή αν με ρωτούσες στα 15 μου τι θα κάνεις στη ζωή σου, με το μέλλον σου κτλ, σίγουρα δεν θα σου απαντούσα ότι θα γινόμουν tattoo artist. Βασικά θα ήθελα να είμαι σε θέση να πω ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην ζωή... Τσαμπουκάς. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι η υγεία. Αλλά δυστυχώς καπνίζω 800 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Οπότε άκυρο αυτό. Για να βρω όμως την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, έπρεπε να ψάξω πιο βαθιά. Έτσι είναι ο πολιτισμός μας. Αύριο να περάσει. Πάλι θα έχει. Αύριο πάλι έτσι θα είναι. Έτσι δεν θα είναι, αλλά θα έχει σκουπίδια πολλά. Και ο κλείνος θα πέσει σε σένα να τα μαζέψεις. Ναι. Είχε κάτι ψαροκέφαλα και αναπούντιασα. Βρε, μήπως γεμίσαμε σκουπίδια τη ζωή μας και άντε τώρα να ξεδιαλύνεις αυτό που έχει σημασία. Λοιπόν, ήρθαμε να κάνουμε το εμβόλιο σήμερα. Είναι η μέρα εμβολιασμού. Τι έκαμε, με ένα πόνο. Η αλήθεια είναι μια αγωνία την έχω, ε. Τέλεια. Το κάναμε και αυτό. Άντε, καλή μας αρχή. Και εκείνη τη στιγμή, καθώς κατευθυνόμουν προς την έξοδο, μου ήρθε μια δυνατή σφαλιάρα στον εγκέφαλο. Γιατί συνειδητοποίησα πως για κάθε αρχή πάντα υπάρχει και ένα τέλος. Πόσο διαφορετική αξία θα είχε άραγε αυτή η διαδρομή αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε πως είμαστε εδώ ως απλοί επισκέπτες. Αφιερωμένο φυσικά στο φίλο μου τον Χρήστο και σε όλη την παραλία, έτσι, γεια σου πρόκειται. Τι άραγε να είναι αυτό που μας καθορίζει, αυτό που μας εμπνέει, αυτό που μας γεμίζει χαρά, που μας κάνει ευτυχισμένους, αυτό που μας κάνει να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σίγουρα η απάντηση είναι διαφορετική για τον καθένα μας. Για άλλους μπορεί να είναι απλή και για άλλους λίγο πιο σύνθετη. Μήπως τελικά το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η όραση? Μήπως είναι το όραμα? Η ελπίδα? Η συντροφιά? Η ανεμελιά? Η φιλία? Η φροντίδα? Μια ζεστή αγκαλιά? Το φιλί? Το χάδι? Ένα χαμόγελο? Μήπως είναι ο πρωινός καφές? Η τζούρα από ένα τσιγάρο? Η τσίπλα στο μάτι που δεν λέει να ξεκολλήσει? Είναι οι πογιές? Τα πινέλα? Η στιγμή που σου έρχεται μια καταπληκτική ιδέα? Μήπως είναι η θάλασσα? Ο αέρας? Το άρωμα ενός ανθισμένου λουλουδιού? Μήπως όλα αυτά και άλλα τόσα συγκροτούν κάτι πολύ πιο σύνθετο που κάνει κάθε δευτερόλεπτο που αναπνέουμε να αξίζει όσο χίλιες και μία λέξεις? Ίσως όμως πάλι αυτό που όλοι ψάχνουμε, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να είναι τελικά κάτι πάρα πολύ απλό. Όσο ένα, σ' αγαπώ. Υπέροχος. Τα λέμε το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.